Δεν είναι κι άλλο. Αισθάνομαι πραγματικά χαρά και συγκίνηση, γιατί σήμερα ολοκληρώνεται το τρίτο Φεστιβάλ Άνδρου, που μόρφινε και φέτος στις βραδιές μας με θεατρικές παραστάσεις υψηλού επίπεδου και συγχρόνως μας ταξίδευσε σε ξεχωριστά μουσικοχορευτικά μονοπάτια με τις συναυλίες καταξιωμένων καλλιτεχνών, σχημάτων και ομάδων χορού. Η οργάνωση του φεστιβάλ μετρά ήδη 3 χρόνια ζωής και αποτελεί πλέον έναν κορυφαίο θεσμό για το νησί μας. Ο κοινός στόχος των διοργανωτών και του Δήμου μας επετεύχθη και φέτος, καθώς το φεστιβάλ απέδειξε ότι αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί ανοιχτό τόπο συνεργασίας και φιλοξενίας άκρος ενδιαφερόντων καλλιτεχνικών προτάσεων. Μία! Την ακούς! Πώς με διώχνει! Πώς πάσχω! Μπράβο! Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον άοπνο συνεργάτη και φίλο, τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Φεστιβάλ Άνδρου, τον Παντελή τον Βούλγαρη. Έδωσε πνοή και υπόσταση στο όραμα του ευεργέτη, του ανθρώπου που εμπνεύστηκε και χρηματοδότησε αυτό το μεγάλο έργο, το διαμάντι μας, το Αλκιβιάδη του Τάτου. Ο οποίος πάντα ονειρευόταν ένα φεστιβάλ διεθνούς εμβέλειας για τον τόπο του, ένα φεστιβάλ τοπόσιμου πολιτισμού. Ξανασυγχαρώ το σπουδαίο μας σκηνοθέτη και δάσκαλο Παντελή Βούλγαρη για τις εξαιρετικές επιλογές του και να συνεχίσει με την ίδια δύναμη και ίδια διάθεση ώστε το Φεστιβάλ Άνδρου να παραμείνει και τα επόμενα χρόνια το κορυφαίο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού, όχι μόνο για το νησί μας, αλλά για όλη την Ελλάδα, προσελκύοντας επισκέπτες από κάθε γωνιά της. Ήθελα επίσης
να ευχαριστήσω την υπεύθυνη πολιτισμού που για λόγους προσωπικούς δεν μπορούσε να είναι σήμερα μαζί μας, του Δήμου Άνδρου, την Αθηνά της Τζατζομύρου. Τέλος, να ευχαριστήσω για μία ακόμη χρονιά τους Κυριακή Κονδυλάτου και Κωνσταντίνο Λούκο που έβαλαν την υπογραφή τους σε αυτό το αρχιτεκτονικό κόσμημα. Το υπερσύγχρονο ανοιχτό θέατρο που αποτελεί τον τόπο διεξαγωγής και φιλοξενίας των πολιτιστικών εκδηλώσεων του φεστιβάλ. Είναι το πρώτο πράγμα που βλέπει το μικρό παιδί, η πρώτη καταπάτηση του δυτικού κόσμου. Μπράβο, ναι, και μετά να βάλουμε κι άλλες αγελάδες. Αγελάδες. Μεγάλες αγελάδες, μεγάλα από ποτά, σε φυσικά, φυσικά, μεγάλα και πόλους όσους κατά και αγελάδες που καπνούνται όλες και βγάζουν αγελαδάκα στη σειρά. Μετά να βάλουμε κι άλλες αγελάδες με... Να σου μάτια και να σου στη μούρη. Και να πιάνω όλη την οθόνη. Απ' την πέση και πάνω. Όλα από την άπλα, άρα θα καρφώσω. Έτσι, γαμώ. Πάσε! Αλλά πάντα έχει μια γεύση μελαγχολίας. Θα μου λείψει αυτή η ατμόσφαιρα, η ανάσα του θεάτρου όταν είναι γεμάτο, όταν χαίρεται κάτι μουσικό, θεατρική παραγωγή, χορό. Ευχαριστήσω τους χορηγούς και όσους βοήθησαν με κάθε τρόπο για να γίνει το φεστιβάλ. Τον Κώστα, τον Θοδωρή, στον Τοίχο και στην στη Φώτα. Τη Ρούλα και τη Στέλλα στο καφέ. Τα κορίτσια και τα αγόρια που βοήθησαν στην ταξιθεσία. Επίσης να συγχαρώ τα παιδιά σας ή τα εγγόνια σας που πέρασαν στις πανελλαδικές. Και όσα δεν πέρασαν έχουν μπροστά τους ταξίδι, αρκεί να αγαπούν αυτό που θα κάνουν κάθε μέρα μετά. Για μένα το τρίτο φεστιβάλ είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ένας φίλος, ο Λεωνίδας, που μας βοηθάει εδώ στις παραγωγές, ανακάλυψε τρεις οικίες εδώ κοντά και το ωραίότερο δώρο που πήρα στα 56 χρόνια που κάνω σινεμά ήταν κάθε φορά που ερχόμουν, υπήρχε ένα πιατάκι με φρέσκα σίκα. Το που είναι οι σίκες, δεν το λέω. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Ερυπτεράφτης, ερυπτεράπυρος, φλόγες αυτής. Ερυπτεράφτης, ερυπτεράπυρος, φλόγες αυτής. Ήλουρ πολύ, που δινήσετε σε Jesus in the...